Τα επόμενα 7 λεπτά θα δοκιμάσω να περιγράψω πώς θα μπορούσε να επανεκκινήσει η ελληνική οικονομία μέσα από συνέργειες και συμπράξεις μεταξύ του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, αλλά και μέσα από το πρίσμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, της οικονομικής και πολιτικής ένωσης της Ευρώπης. Δύο βασικά είναι οι δρόμοι που μπορεί να ακολουθήσει αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία για να μπορέσει να οδηγήσει το ζητούμενο αυτής της θεματικής ενότητας, που είναι η ανάπτυξη που τα τελευταία χρόνια όλοι κυνηγούν. Ο ένας τρόπος είναι μέσα από τη δημιουργία πλούτου, τον οποίο θα αναδιανύει, μέσα από επιχειρήσεις. Και ο άλλος τρόπος είναι να συνεχίσει μέσα από το κρατικό μοντέλο λειτουργίας και μέσα από άκρατο δανεισμό. Στην πρώτη περίπτωση, μέσα από management και ιδιωτικονομικά κριτήρια, μέσα από συγχωνεύσεις, μέσα από συμπράξεις, μέσα από συγκεντρώσεις στο κλάδο, θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε σε νέο τύπο επιχειρήσεις στην Ελλάδα που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν στο μέλλον και εθνικοί πρωταθλητές και να μπορούσαν να δουν μετά εξωστρεφώς τις γειτονικές αγορές. Αν συνεχίσουμε το πρώτο μοντέλο, δηλαδή μέσα από ένα κρατικό τρόπο λειτουργίας και αξιοποίηση των υποδομών, τα αποτελέσματα τα είδαμε τα τελευταία χρόνια. Αυτό που θα λέγαμε είναι ότι μέσα από κάποια στοιχεία τα οποία μελετήσαμε, θα μπορούσαμε μέσα. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανάλυση, δεν είναι ο σκοπός μου να σας τη δείξω σήμερα αυτή, θα θέλαμε πάρα πολύ χρόνο. Ότι οκτώ βασικές δέκο, εάν άλλαζε ο τρόπος λειτουργίας τους μέσα από την προσέλκυση νέων επενδύσεων και management ιδιωτικονομικών κριτηρίων, θα μπορούσαν τα επόμενα 10 χρόνια να φέρουν στην ελληνική οικονομία 8 δισεκατομμύρια κέρδη και στα επόμενα 25 χρόνια περίπου 20 δισεκατομμύρια κέρδη. Στον αντίποδα, τα τελευταία 25 χρόνια αυτές οι 8-10 μέσα από τον τρόπο λειτουργίας τους δημιούργησαν πάνω από 20 δισεκατομμύρια χρέους, είτε μέσα από τραπεζικό δανεισμό με εγγύηση του δημοσίου, είτε μέσα από κίνητρα τα οποία πήραν και τέλος πάντων μετατράπηκαν από εταιρείες που θα μπορούσαν να παράγουν πλούτους σε έναν κακό τύπο οργανισμού απασχόλησης εργατικού δυναμικού και καμαυλισμού, θα λέγαμε, της έννοιας των συνδικαλιστικών κινημάτων. Ποιοι είναι οι κλάδοι που θα μπορούσαν να οδηγήσουν την ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα? Ενδεικτικά, κλάδοι στους οποίους επενδύουμε εμείς και οι οποίοι, κατά τη γνώμη μας, θα μπορούσαν με κάποιες αλλαγές ή επίλυση κάποιων θεμάτων που θα δούμε συνέχεια να προσελκύσουν πολύ μεγάλες επενδύσεις. Τους βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη. Και πραγματικά το εννοούμε ότι με λίγες αλλαγές τα κεφάλαια τα οποία θα μπορούσαν να προσελκυθούν θα μπορούσαν να οδηγήσουν την Ελλάδα να είναι ατμομηχανή ανάπτυξη στην Ευρώπη τα επόμενα 3-5 χρόνια και όχι ουραγός και πηγή δυσμενών ειδήσεων. Οι κρίσιμοι παράγοντες που επηρεάζουν το αν θα γίνουν οι επενδύσεις και πόσο γρήγορα, αφορούν από μια μεριά την Ελλάδα και την άλλη μεριά αφορούν την ίδια την Ευρώπη, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ελλάδα πλέον είναι μέρος όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της ίδιας Ευρωζώνης. Υπάρχουν παράγοντες σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο που επηρεάζουν, όπως είναι φυσικά η θέληση των κυβερνήσεων. Αν δεν θέλει κάποια κυβέρνηση, οι επενδύσεις δεν έρχονται, δεν είναι αυτόκλητοι. Το δεύτερο είναι όχι τόσο το ύψος, αλλά η σταθερότητα του φορολογικού συστήματος και των φορολογικών συντελεστών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει συνταγματική καταχώρηση σε αυτό. Και επίσης κίνητρα ανάλογα τον κλάδο, προκειμένου να ενισχύσει τις κατηγορίες που θες σαν οικονομία να προσελκύσει επενδύσεις, όπως παραδείγματος χάρη τον τουρισμό. Απλοποίηση, θα έλεγα, χωρίς να θέλω να παίξω το ρόλο κάποιου συμβούλου, ότι οι υπουργοί τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα θα πρέπει να πηγαίνουν σε κατάργηση νόμων και νομοθετημάτων για να τα κάνουν πιο απλά, παρά σε δημιουργία καινούριων. Είναι τόσο μεγάλο το νομοθετικό πλαίσιο που κανένας, πιστεύω, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να πει εύκολα να απαντήσει τι γίνεται πώς. Επίσης, τα σχήματα κοινοπραξιών, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι υποδομές της χώρας, πρέπει άμεσα να προωθηθούν, καθώς αυτά θα δημιουργήσουν την πιο γρήγορη απασχόληση και τα πιο γρήγορα έσοδα για το κράτος τα επόμενα χρόνια. Επίσης, χρειάζεται ένας εργασιακός νόμος, ο οποίος από μια μεριά θα είναι ευελιξία, αλλά από την άλλη θα δίνει και ασφάλεια οπωσδήποτε στους εργαζομένους. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι να εγγυηθεί το ελληνικό δημόσιο τη μέγιστο χρόνο απονομής δικαιοσύνης, καθώς δεν μπορούν να μπαίνουν επενδυτές και μετά από αρκετά χρόνια να συνεχίζουν και να παλεύουν στα δικαστήρια για μια απλή διαδότηση. Επίσης, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια είναι μέσα από όλα αυτά που ακούγονται περισσότερο και όχι γίνονται, ότι οι επενδυτές φοβούνται ότι υπάρχει περίπτωση κάποια κυβέρνηση να κατάσχει την περιουσία τους ή να κάνει κάποιο είδος κουρέματος. Και αυτό, εμείς τουλάχιστον νομίζουμε, δεν πρόκειται να συμβεί στην Ελλάδα του 2015 και της Ευρώπης, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει με διάφορους τρόπους να προωθηθεί στο εξωτερικό για να σταματήσουν οι όποιοι φόβοι κάποιοι τους καλλιεργούν. Σε μεσοπρόθεσμα,
καινοτομία, startups, έρευνα και ανάπτυξη, αλλά μισοπρόθεσμα. Μην εξεγελιόμαστε ότι αύριο, αν ξεκινήσουμε να επενδύουμε σε startups, θα υπάρχουν αποδόσεις τα επόμενα 1-2 χρόνια. Συνήθως, μια startup για να αποδώσει θα περάσουν 7 με 10 χρόνια για να μπορέσει να φέρνει πίσω, αλλά είναι τομέας ο οποίος πρέπει να επενδύσει η Ελλάδα. Και λόγω του γεγονότος ότι πρέπει να αλληλεπιδρούν με μεγάλες επιχειρήσεις startups, και δεδομένου ότι στη γειτονική περιοχή μάλλον είμαστε άτυχοι με αυτούς που έχουμε, τουλάχιστον σε οικονομικό επίπεδο, θα πρέπει να διασυνδεθούμε με αγορές όπως είναι αυτή της αμερικάνικης αγοράς, που θα μπορούσαν τα εγχώρια μυαλά και εγχώριες τεχνολογίες να προωθηθούν. Κίνητρα για να μπορέσει να προσελκύσει η Ελλάδα πολύ μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους, οι οποίοι θα έχουν το λόγο να φέρουν τα R&D τους εδώ, καθώς πρωτογενώς υπάρχει και το ανθρώπινο κεφάλαιο και το περιβάλλον βοηθάει, αλλά πρέπει να υπάρχουν και άλλα κίνητρα, γιατί υπάρχουν πολλοί διεκδικητές τέτοιων επιχειρησιακών κέντρων. Όπως παραδείγματος χάρη, πολύ επιτυχημένα πραγματοποιεί η Ισραηλινή κυβέρνηση. Και επίσης, μεσοπρόθεσμα πρέπει να αξιοποιηθούν οι πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας. Μακροπρόθεσμα, εκπαίδευση, παιδεία. Πρέπει όλοι να εκπαιδευτούν στην Ελλάδα από μικρά παιδιά με την ολιστική αντίληψη της κοινωνίας και της οικονομίας, ότι όλα τα επαγγέλματα χρειάζονται, ότι ο ιδιωτικός τομέας παράγει πλούτο και ο δημόσιος τον αναδιανέμει σε ένα κράτος δικαίου και κοινωνικής πρόνοιας. Το ανάποδο είναι επικίνδυνο. Βασικός σκοπός είναι άμεσα οι μεγάλες βιομηχανίες στην Ελλάδα, είτε αυτές είναι ιδιωτικές, είτε η περιουσία τους ανήκει στο κράτος, να επανεκκινήσουν και αυτές να συμπαρασύρουν τον υπόλοιπο ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας. Όμως υπάρχουν και βασικοί παράγοντες που πρέπει από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ληφθεί μέρημνα. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προωθεί και να βοηθήσει την ελληνική κυβέρνηση να σταθεροποιήσει τους φορολογικούς συντελεστές, να δώσει κίνητρα για επενδύσεις στην Ελλάδα. Υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία, πρέπει να υπάρχουν και ακόμα περισσότερα. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οποιοδήποτε προσπάθεια εξυγχρονισμού που απαιτείται φυσικά και μεταρρυθμίσεων στον δημόσιο τομέα της Ελλάδας πρέπει να γίνει υπολογίζοντας την εγχώρια κουλτούρα. Δεν μπορεί να αλλάξει κουλτούρα ενός λαού σε 3-5 χρόνια, όσο και αν το θέλαμε κάποιοι. Και από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχει μια προτεραιοποίηση και να μην γίνεται αντικατάσταση των διαφόρων συμπράξεων μέσα από προγράμματα λιτότητας, καθώς η λιτότητα θα έχει ως αποτέλεσμα κινδύνους για την κοινωνική συνοχή στην ελληνική κοινωνία. Σε μεσοπρόθεσμο, οικονομική ένωση, πολιτική ένωση. Αυτό είναι ο μεγάλος στόχος και αυτό πρέπει να γίνει. Και σε μακροπρόθεσμο να υπάρχει μια ενιαία οικονομική και πολιτική διακυβέρνηση. Τα ρίσκα. Θα λέγαμε ότι τα ρίσκα στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. One minute, thank you. Ρίσκο για μας δεν υπάρχει, καθώς ο κίνδυνος ότι θα ανέβει μια κυβέρνηση φυσικά και θα φύγει μια αριστερή κυβέρνηση και θα φύγει η Ελλάδα από την Ευρώπη, δεν το βλέπουμε να υπάρχει, δεν υπάρχει. Άρα πολιτικό ρίσκο δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Ταχύτερη ρευστοποίηση επένδυση είναι πολύ σημαντικό. Εδώ πρέπει να γίνουν πολλά, γιατί είναι πολύ σημαντικός παράγοντας, αλλά με φαντασία μπορούν να φτιαχτούν διαφοροποιημένα πακέτα. Και ταχύτητα αποφάσεων και επιτέλους το ελληνικό δημόσιο να μην θεωρεί υποχρέωσή του να είναι αφαιρέγγυος στις υποχρεώσεις του. Και από εκεί και πέρα καθαρή στρατηγική και ξεκάθαροι κανόνες. Πολιτικό ρίσκο στην Ευρώπη υπάρχει, πρέπει να διαχειριστεί άμεσα, καθώς ο κίνδυνος του Brexit έφυγε, του Brexit είναι μπροστά. Η Ευρώπη πρέπει να δει πώς θα διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση και να προχωρήσει άμεσα στην πολιτική ενοποίηση, καθώς είναι αυτός ο μόνος τρόπος να δείξει σε όλες τις αγορές και σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου ότι είναι μια ένωση η οποία ήρθε εδώ για να μείνει. Σύντομη απάντηση, αν ήρθαν εδώ οι επενδυτές και αν είναι έτοιμοι οι επενδυτές ήταν πάντα εδώ, είναι εδώ και θα είναι εδώ, σε όλους αυτούς τους κλάδους που βλέπουμε στην οθόνη, αλλά κάποιος πρέπει να τους ανοίξει την πόρτα και αυτός δεν είναι άλλος από την ελληνική κυβέρνηση και την ελληνική κοινωνία. Ευχαριστώ πολύ.